Εδώ τα παιδιά κοιμούνται και μιλάω σιγά να μην τα ξυπνήσω. Είναι η ώρα 6 και 4 και ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά. Ο Κυριάκος είναι ήδη στη δουλειά. Τα μικρούλια μου όμως ακόμα κοιμούνται. Και πρέπει να κάνω λίγο έτσι ησυχία. Δεν έχω βαφτεί ακόμα. Είμαι στη φάση που βάζω τις κρέμες μου. Βιταμίνη C το πρωί οπωσδήποτε στα μάτια. Μετά τη φλασιά που έφαγα, όλοι με ρωτήσαν στη δουλειά, Αλεξάνδρα, τι γίνεται? Πιο πολύ κέφι, λες, και λάμπεις ολόκληρη. Λέω μέσα μου, λέω τα ξέρω καλά, δεν είπα τι και πώς. Αλλά λέω, είμαι καλά, λέω. Και έχω αποφασίσει να μην τρέχω τόσο πολύ και να μην αγχώνομαι τόσο πολύ και να μην επιβαρύνω την ψυχολογία μου τόσο πολύ, γιατί μόνο κακό μου κάνω τελικά. Για πείτε μου εσείς πώς είστε. Είστε καλά? Σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα που θα πάμε στη δουλειά. Σήμερα κλείνουμε στις 2 η ώρα, το οποίο σήμερα θα δουλέψουμε εξάωρο. Άρα δεν κάνουμε διάλειμμα, τουλάχιστον εγώ. Κρεμούλα με τη μαύρη ορχιδέα, τελειώνει και αυτή σιγά σιγά. Και μετά θα πάρω τη σεραβέ να δοκιμάσω τι γίνεται. Καλή κρέμα όμως είναι και αυτή, δεν έχω παράπονο. Και στο λεμουδάκι. Λοιπόν, πάω να φέρω τα ρούχα μου και έρχομαι. Και ήρθα, έβαλα και τα ρουχαλάκια μου, το φορεματάκι μου. Αχ, τεμίσω λίγο τα μαλάκια, αν και σήμερα θα τα λούσω. Σήμερα που σχολάμαι νωρίς θα έρθω και θα ράξω, θα κάνω και δουλειές, αλλά κυρίως θέλω να ράξω. Χθες το απόγευμα δεν έκανα γυμναστική, ήρθα, έκατσα λίγο στον καναπέ. Μου λέει ο Κυριάκος, θα κοιμηθείς? Λέω όχι. Ένα τέταρτο αυτό ήταν. Και το ωραίο ποιο ήταν, ότι ήρθε και ο Ηρακλής δίπλα μου και κοιμήθηκε και τον πήρε ο ύπνος και ξύπνησε τώρα, 6 ώρα το πρωί. Λοιπόν, βάζω και κρεμούλα πίσω από τα φτάκια, γιατί με τον καιρό που έχει έξω αυτό το πράγμα εδώ φουντώνει. Η κρεμούλα που βάζω τώρα συγκεκριμένα είναι αυτή εδώ, που την έχουν κάνει δώρα από τη δουλειά μια συνάδελφος που έφυγε. Γιατί έβαλα πολύ. Και βάζω εδώ έτσι για ενυδάτωση. Ωραία, λοιπόν. Πάω τώρα να ξυπνήσω την Τζοσελίν. Ο μικρός ήδη τρώει μέσα πρωινό. Βήχει πάρα πολύ το παιδί, δηλαδή ως πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Αλλά όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, θα τα αλλάξουν όλα. Εντάξει, όλα τα παιδάκια του κόσμου άρρωστα είναι και όλα έχουν βήχα. Λοιπόν, πάω να ξυπνήσω την Τζοσελίν, να φάω κι εγώ πρωινό γιατί δεν έφαγα. Και τα λέμε πάλι μόλις γύρισα από τη δουλειά. Έχω έρθει στο σπίτι, σήμερα σχολάσαμε νωρίτερα, 2 η ώρα. Ακούω βήματα, κάποιος πλησιάζει στην κουζίνα. Παρακαλώ. Πες μου, δεν θες κάτι? Μπορείς τώρα να βάλεις μπαταρία. Αμέ. Σχολάσαμε νωρίτερα και πρέπει να καθαρίσω πάρα πολλά πράγματα.
Όχι στην κάμερα του Σελήνη, παρακαλώ. Okay. Πρέπει να καθαρίσω πάρα πολλά πράγματα. Από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Προς το παρόν, ας πάω να μιλάω μακάρονο και ας βάλω μπαταρίες στο λάπτοπ της μικρής. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Σκούπισα. Δεν έχω σφουγγαρίσει ακόμα. Γιατί? Γιατί θέλω να κάνω μπάνιο, να κάνω και τον μικρό μπάνιο και μετά το βράδυ που θα πέσουν να κοιμηθούν να κάνω λίγο ένα σφουγγαρισματάκι έτσι και να κάνω και τον μπάνιο. Παράλληλα, ζεσταίνω τις φακές τις οποίες έχω φτιάξει από το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή κλείνουμε δύο μέρες ουσιαστικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα οι φακές, είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Τις έχω ήδη ζεστάνει να φάω και εγώ και ο Κυριάκος. Μετά να κάνω και την προπονησούλα μου και όλα κομπλέ. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε? Μανούλες που τα παιδάκια σταματάνε σήμερα το σχολείο. Τι θα κάνετε τα Χριστούγεννα, για πες μου, για πείτε μου, πού θα πάτε? Εμείς θα πάμε κάπου, δεν σας λέω πού. Θα το δείτε σε βίντεο. Σας κάνω μια ωραία έκπληξη. Χριστούγεννα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής θα κάτσω, βασικά όχι. Θα κάτσω να φάω το φαγητό μου και θα συνεχίσω το βίντεο στην πορεία. Τα λέμε πολύ σε λίγο. Έκανα και τη γυμναστική μου. Έκανα και push-ups έξτρα. Γιατί η γυμναστική που κάνω, ναι, μέρει ένα καλό πρόγραμμα, αλλά δεν πάβει να κάνω και έξτρα εγώ για να κάνω πιο, να τονίσω πιο πολύ μυς σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Τώρα θα βάλω στα μαλλιά μου το δαφνέλαιο, διότι το δαφνέλαιο, όπως ξέρετε, μακραίνει το μαλλί και τα τέχνουν να το σκουραίνει. Και επειδή έχω τώρα τα μαλλιά μου τόσο σκουρά, οπότε δεν με πειράζει να σκουραίνουμε, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εδώ έχουν ανοίξει λίγο τα μαλάκια, αλλά δεν με πειράζει, δεν τα βάφω ακόμα. Θέλω λίγο να περιμένω κανένα δίμηνο να κατέβει το μελί λίγο πιο κάτω. Πρέπει τώρα το μελί, πρέπει να είναι η ρίζα σε κάποια σημεία, μην κοιτάτε εδώ. Γενικά το λέω, πρέπει να έχει πάει εδώ. Θα περιμένω λίγο, θα περιμένω, δεν τα βάφω ακόμα. Λοιπόν, τώρα θα βάλω λίγο σπορέλαιο, πήγα να πω. Πώς περάστε το, κούραση της ημέρας είναι. Λοιπόν, βιολογικό έλαιο δάφνης της μάρκας Απιβίτα. Καλά, καλό μου. Εδώ. Θα ψεκάσω αρκετό. Ούτως ή άλλως όλα χάνια σαν τη γυμναστική. Ούτως ή άλλως λίγο θα λουστώ σε μια ωρίτσα. Έτσι εδώ. Να τα δυναμώσει. Εμένα γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα λάδια στα μαλλιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βάζω λάδια στα μαλλιά μου. Θεωρώ ότι το ενυδατώνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μετά σειρά έχει το καστορέλαιο, για να το τελειώσω. Και μετά λάδι καρύδας. Και μετά θα δούμε. Μου είπαν να πάρω και το λαδάκι της αποστούλας, πώς τις λένε, της Δήμητρας, της Κατσαφάδου. Αλλά είμαι άνθρωπος που όταν έχω κάποια προϊόντα στο σπίτι, θέλω να τελειώσω αυτά που έχω στο σπίτι, γιατί μετά μαζεύονται. Και μετά λέω, γιατί έχω τόσα πολλά υλικά μέσα στο σπίτι μου, τόσα πολλά προϊόντα, τι γίνεται? Και μετά δεν υπάρχει χώρο στο ντουλάπια. Οπότε τελειώνουμε αυτά που ήδη έχουμε. Και μετά να ζητούμε να βρούμε το επόμενο προϊόν. Εγώ τώρα το λαδάκι μου το έβαλα. Είναι αρκετό, πιστεύω. Είμαι λίγο πιο πάνω από τη μέση. Κάποια στιγμή θα τελειώσει που θα πάει. Τώρα θα βάλω στα μαλλιά μου, γιατί είχα καιρό να βάλω φάρμακο για την ψωρίαση. Είναι εδώ η ώρα 7, οπότε 9 η ώρα πρέπει να κάνω μπάνιο. Εντάξει, θα κάνω μπάνιο στις 9. Θα βάλω λίγο την κρέμα μου εδώ. Καλά, μπορώ να κάνω και σε μια ώρα μπάνιο, δεν πειράζει. Αυτό λέει 2 ώρες πριν το λούσιμο. Αλλά εγώ μπορώ να κάνω μπάνια πιο νωρίς. Να ξεκοιμήθηκα κιόλας λίγο πριν. Λέω στον Κυριάκο
Έχω προπόνηση, λέω, μην με ξεχάσεις να με ξυπνήσεις, σε παρακαλώ. Και με ξύπνησε, 6 ώρα, γιατί 6 και 4 το είχα προπόνηση. Και δεν ήθελα να το χάσω, γιατί χθες κοιμήθηκα. Χθες τι έγινε, ξάπλωσα στον καναπέ, έτσι λίγο να ξαπλώσω. Και ξαφνικά κοιμήθηκα 2 ώρες το απόγευμα και συνειδητοποιώ όταν άνοιξα τα μάτια μου, ότι κοιμάται και ο γιος μου δίπλα μου. Και ο γιος μου κοιμήθηκε χθες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 το επόμενο πρωί. Αλλά ροχαλίζει πολύ το μπεμπέκι μου. Πάρα πολύ ροχαλίζει. Πήγαμε σε ορειλά και μας είπα το παρακολουθήσουμε 2 μήνες και αν δεν δούμε ότι δεν φεύγει, γιατί το παιδί έχει βουλωμένη μύτη ακόμα, είναι κρυωμένο, όπως όλα τα παιδάκια, το βάζω στα γονίτσες και τα λοιπά. Μας είπε λοιπόν ο ορειλάς ότι αν βλέπεις ότι δεν φεύγει, έλα να κάνουμε χείριση. Επέμβαση. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο, αλλά αν βλέπω ότι το παιδάκι αναπνέει μόνο από το στόμα του, ροχαλίζει και δεν, μέσα στην κούρασή μου δεν μπορώ να καταλάβω αν κάνει άπνοια, πρέπει να το πάμε σε ειδική κλινική να το δούνε. Θα κάνουμε την επεμβασούλα. Να τελειώνουμε. Εντάξει, φοβάμαι, δεν θα σας πω ψέματα. Ολική νάρκωση στο μωρό. Αλλά σας είπα, φοβάμαι για την άπνοια. Λοιπόν, το έβαλα και το φάρμακό μου, αυτό. Τώρα θα πιάσουμε τα μαλλιά. Έκανα και μασάζ έτσι καλό, ωραίο εδώ πέρα. Αυτά, λοιπόν, τώρα θα πιάσω τα μαλλιά μου. Για να μην λαδώσω επιφάνειες, τύπου κάνα παιδές, μπλούζες κτλ. Έχω βγάλει την μπλούζα μου για να μην την λερώσω μετά. Ωραία, τσακ, εδώ. Αυτά φίλες και φίλοι, δεν θα γυρίσω άλλο βίντεο για να μην σας κουράσω. Δεν θα το συνεχίσω. Να είστε καλά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Παρασκευής, σας εύχομαι. Με ό,τι ποθεί η ψυχή σας, όσοι είστε σε άδεια όπως και εγώ, να ξεκουραστείτε, να πιείτε το ποτό σας αν πίνετε, αν δεν πίνετε θα βρείτε εσείς τι θα κάνετε. Να είστε καλά, ίσως γυρίσω κι άλλο βίντεο αύριο, αλλά δεν θα σας πω ακόμα γιατί δεν θέλω να το πω στην κάμερα, θα δούμε. Αυτά, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Φιλάκια πολλά και να χαμογελάτε όπως χαμογελώ πια κι εγώ. Εντάξει, άντε. Αχ, με στα λάβια. Γεια σας.